Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων. Όλο ένα και κοκκινίζει, θα έλεγε κανείς, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις εκλογές, που ήδη γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον οι πρώτες εκλογές, στην περίπτωση που υπάρξουν και δεύτερες. Η 21η του Μάη του 2023 είναι η μέρα των εθνικών βουλευτικών εκλογών της χώρας. Συνεχώς υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, κυρίως ό,τι αφορά την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε να δούμε λίγο το προεκλογικό κλίμα με την βοήθεια της καλεσμένης μας. Είναι η βουλεύτρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, η κυρία Πέπη Πέρκα. Κύριε Πέρκα, καλησπέρα. Ευχαριστώ καταρχήν για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έτσι θα πάμε, για να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, έτσι θα πάμε στις εκλογές με αυτή την τοξικότητα, με αυτό το τοξικό κλίμα και θα έλεγα με τον διάλογο που απουσιάζει από τα προβλήματα της χώρας και που απασχολούν τους πολίτες? Δυστυχώς, εμείς επειδή ακριβώς είμαστε ένα κόμμα που κάνει προγραμματική αντιπολίτευση και επιμένουμε σε αυτό, δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία κάνει πολύ τοξικό το κλίμα. Εδώ και καιρό όμως θα έλεγα, και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές γίνεται εντονότερο, γιατί ακριβώς ευθύνεται, θέλει να συγκαλύψει ευθύνες της, παραλήψεις της, και αναφέρομαι σε όλα τα θέματα με έναν πρωθυπουργό που κάνει ότι δεν ξέρει και αρχίζει να πετιέται λάσπη στον ανεμιστήρα, με τη βοήθεια βέβαια των φιλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, παραπληροφορούν τον κόσμο. Και θα έλεγα πετά την μπάλα στην εξέδρα, ακούστε λίγο. Η κατάσταση στη χώρα μας αλλά και στον κόσμο θα έλεγα είναι κρίσιμη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλαπλές κρίσεις. Ο λαός υποφέρει από μια αδικαιολόγητη ακρίβεια και συνεχώς αυξανόμενη. Η περιοχή μας τώρα, να μην τα ξαναλέμε, ζει μια βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς κανένα σχεδιασμό και καμία στήριξη. Η ανεργία εκτοξεύεται, το συζύγιο πληρωμών έχει εκτοξευτεί και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε μια κυβέρνηση που απ' τη μια κάνει υποκλοπές, το οποίο ξέρετε δεν είναι ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος που δεν έχει και πολύ σημασία μάλλον, διότι από αυτό εξαρτάται η δημοκρατία. Από τη δημοκρατία εξαρτάται πώς λειτουργούν οι θεσμοί και αν έχουμε διαφάνεια, πώς μοιράζεται ο πλούτος, πώς πτηρίζεται ο κόσμος της εργασίας και ένα σωρό άλλα. Δυστυχώς βλέπουμε, ειδικά τις τελευταίες μέρες και μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ούτε καν σε ευρωπαϊκή δεν θα μπορούσε να συμβεί, γίνεται πάρα πολύ τοξικό. Έρχονται στη Βουλή πολλοί νομοσχέδια που έχουν και πονηρές διατάξεις που ανακαλύπτουμε και αλλιεύουμε, θα έλεγα, και τις αναδεικνύουμε, που αφορούν και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και γενικότερα. Και έχουμε τώρα από χθες τη συζήτηση για το καταδίκτο της Επιτροπής που όρισε η κυβέρνηση η ίδια για να την ελέγξει, η Επιτροπή που θα ελέγξει την κυβέρνηση και θεσμοθετεί και το ακαταδίωκτο των μελών. Τι φοβούνται? Και από εκεί και πέρα μία λασπολογία σε ό,τι αφορά τις βίλες και τα λοιπά, και εκεί λέμε καθαρά, για να τα ακούει ο ελληνικός λαός, ότι το κόμμα που χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό, το κόμμα που οι υπουργοί του και τα στελέχη του όλοι μαζί έχουν δάνεια 12 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα περισσότερα δεν έχουν καν ρύθμιση, αρχίζουν και ψάχνουν και λένε, μα είναι το ίδιο. Η μέθοδος αυτή, ότι όλοι είμαστε ίδιοι, δεν θα μείνει αναπάντητη. Ήδη ο κύριος Ραγκούσης, γιατί είχε μια ανάλογη καταγγελία, έχει μηνύσει το μέσο political και θα συνεχίσουμε. Δυστυχώς βέβαια, πάντως, αν θέλετε, αυτά όλα ακούγονται πολύ τοξικά στους πολίτες και ενδεχομένως τον εξοργίζουν. Δηλαδή η μεγάλη ευκολία ένας πολιτικός να ρυθμίζει ένα τεράστιο ποσό με λίγες χιλιάδες ευρώ ή να φαίνεται από την πλευρά του κυρίου Ραγκούση, δεν ξέρω πόσο ευσταθεί το δημοσίευμα, να ακούγεται όλο αυτό στον μέσο πολίτη. Ενδεχομένως του δημιουργεί μια αποστροφή προς το πολιτικό σύστημα και ίσως αυτό εκφραστεί στην κάλπη ακραία από τους πολίτες. Ναι. Για να μην γίνει αυτό το ακραίο εννοώ, διότι οι πολίτες δικαίως εκνευρίζονται, αγωνιούν, διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να χάνουν τις πρώτες κατοικίες. Έχει πάψει και η προστασία με αυτή την κυβέρνηση της πρώτης κατοικίας. Δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, είτε εκτοξεύονται τα επιτόκια. Επομένως είναι δίκαια η οργή, όπως ήταν δίκαια και η οργή για τα Τέμπη. Και εκεί ακριβώς είναι που χρειάζεται ένας προγραμματικός λόγος και μια δέσμευση των κομμάτων. Τι θα κάνουν την επόμενη μέρα και όχι λασπολογία.
τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση με αυτό το τοξικό κλίμα, να πει, επειδή δεν μπορεί να δικαιολογήσει απολύτως τον εαυτό της, να πει είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και αυτό, ανοίγοντας και ο προεκλογικός διάλογος πιο έντονα, με πιο πολλές συζητήσεις, θα φανεί σημείο-σημείο. Και κυρίως για όσα κατηγορείται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα και πώς θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη Κυριακή με κυβέρνηση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων τη χώρα. Πώς θα στηρίξει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού και θα πάψει να εξυπηρετεί συμφέροντα. Έχουμε ζήσει απίστευτα πράγματα. Στην ενεργειακή ακρίβεια, στα καρτέλ παντού, ιδιωτικοποιήσεις παντού από την υγεία μέχρι το νερό. Όλα αυτά είναι εις βάρος του λαού. Που θα αυξάνονται συνεχώς οι τιμές, δεν θα έχουμε καλή ποιότητα υπηρεσιών κτλ. Τώρα φαίνεται ότι ήδη επαναλειτουργεί εντός των ορών η γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα που σας αφορά, καθώς είναι και η εκλογική σας περιφέρεια. Τι λέμε στο μεσοπολίτη, τι λέμε στον πολίτη που κυρίως σε ό,τι αφορά τον πολίτη που δεν έχει τη μεγάλη οικονομική δυνατότητα, γιατί αυτός κυρίως χρησιμοποιεί ή οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα μέσα σταθερής τροχιάς. Είναι πια ασφαλές το τρένο? Ακούστε, καταρχήν να πω, γιατί αγαπώ ιδιαιτέρως τα τρένα, να πω ότι το τρένο γενικώς δεν είναι μόνο φτηνό. Στην Ευρώπη μπορεί να μην είναι και τόσο φτηνό. Είναι το πιο ασφαλές, οικολογικό, σύγχρονο μέσο μαζικής μεταφοράς. Δυστυχώς αφέθηκε για 4 χρόνια στη μοίρα του και για άλλα 40 χρόνια πριν, θα πω εγώ. Γιατί η Ευρώπη έδινε λεφτά να κάνουμε σιδηροδρομικές γραμμές και εξυγχρονισμό των τρένων και κάναμε μονοδρόμους. Τους οποίους και αυτούς δεν ολοκληρώσαν οι κυβερνήσεις και ολοκλήρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να μην το ξεχνάμε. Επομένως, λέω ότι ο κόσμος πρέπει να αγαπάει το τρένο και να το στηρίζει. Αυτή η γραμμή που αναφέρεται είναι μια ιστορική γραμμή για την οποία είχαμε κάνει και ήμουν και Γενική Γραμματέας Μεταφορών τότε. Και με βάση αυτή τη γραμμή, αυτές τις συνδέσεις με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, το οποίο θα έδινε μεγάλη πνοή σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τώρα, εδώ για την ασφάλεια. Έργο το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Αυτό όχι μόνο δεν έχει πραγματοποιηθεί, έχουν γίνει τραγικές επιλογές και το καταγγέλλω αυτό δημοσίως συνεχώς. Ότι πρώτον με τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ οι γείτονες είχαν φτιάξει τη γραμμή τους και ήμασταν έτοιμοι να γίνουν τα εγγένεια του σταθμού στον Κάυκασο, στον Νέο Κάυκασο, αυτό δεν έγινε ποτέ. Μία δέσμευση λοιπόν, ποια είναι και προσωπική, ότι αυτό θα λειτουργήσει αμέσως, είναι έτοιμη γραμμή. Η δε άλλη γραμμή που είναι με την Αλβανία, δηλαδή αυτά τα δύο είναι στα διευρωπαϊκά δίκτυα, δεν είναι τοπικές γραμμές ή απλώς διακρατικές. Η δε άλλη γραμμή με το Πόγραδετς, Φλόρινα, Κρυσταλλοπηγή, Πόγραδετς, με μία παράκαμψη, μία γραμμή προς Καστοριά, θα μπορούσε να είναι η βάση, έχει εγκριθεί από το Ίντερεκ. Μας έχουν δώσει 800.000 ευρώ για να γίνουν οι μελέτες. Κάνουμε συνεχώς ερωτήσεις στην Εργοσέ, η οποία πρέπει ήδη να έχει προκηρύξει το έργο, τις μελέτες του έργου, για να γίνει μετά να πάμε να ζητήσουμε από το ΣΕΦ, το Connecticut Europe Facility, ένα ταμείο για τέτοια έργα. Λεφτά και να αρχίσει να υλοποιείται. Χάσαμε 4 χρόνια, απομονώθηκε η Δυτική Μακεδονία και σιδηροδρομικά. Αυτά είναι εγκλήματα, διότι δεν είναι μόνο οι επιβατικές μεταφορές και η εξυπηρέτηση των επιβατών που είναι επίσης πολύ σοβαρό να επικοινωνείς με τις γειτονικές χώρες. Και εσείς μιλάτε για το αναπτυξιακό, το εμπορικό κομμάτι. Και εσείς μιλάτε για την Φλόρινα, την ίδια στιγμή ανύπαρκτη είναι η σιδηροδρομική σύνδεση με την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, την Κοζάνη πρωτίστως, και μιλούμε για απολιγνητοποίηση και για επενδύσεις στην περιοχή και πώς να επενδύσει κανείς όταν δεν θα μπορεί να μεταφέρει με χαμηλό κόστος τα προϊόντα του. Ακριβώς. Εγώ λέω λοιπόν ότι και έτσι και με αυτή τη λογική είχαμε προωθήσει τότε αυτές τις γραμμές, ότι αν αυτός ο βασικός άκρος που υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μόνο η Φλόρινα έχει τρένο που λειτουργεί. Εάν λοιπόν με αυτή τη γραμμή που εγκρίθηκε λειτουργήσει και γίνει, αναγκαστικά δεν θα συνδεθεί Κοζάνη και όλη η Δυτική Μακεδονία για να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι ξεκινάνε τα έργα. Εδώ τώρα βέβαια έχει μεγάλη ευθύνη και ο κύριος Κασαπίδης, η περιφέρεια δηλαδή, που άρχισε να αλλάζει τους σχεδιασμούς. Λες και δεν έχουμε μάθει τόσα χρόνια ότι έχουμε ρίξει τόσα λεφτά σε μελέτες, οι οποίες ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, γιατί ποτέ δεν εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξακολουθούμε να δίνουμε λεφτά σε μελέτες που δεν έχουν τύχει. Πώς πάτε στη Φλόρινα προεκλογικά, για να κλείσουμε με αυτό? Ναι, νομίζω ότι πάμε πολύ καλά.
Εκτιμώ ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και στη Φλόρινα. Εκτιμώ γενικώς ότι θα βγούμε πρώτοι σε αυτές τις εκλογές. Στη Φλόρινα υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα αυτό της απολιγνητοποίησης και της ερημοποίησης της περιοχής, γιατί δεν έχει ο κόσμος ελπίδα, δεν είδε κάτι, μια κυβέρνηση η οποία θα του πει ή θα κάνει κάτι για να ανακουφίσει αυτό που ζούμε. Η ερημοποίηση που φάνηκε και από το χάσιμο εδρών γενικώς στη Δυτική Μακεδονία. Και αποτυπώνεται και επίσημα από την απογραφή. 12% μείωση του πληθυσμού στη Φλόρινα, 16% τα Γρεβενά. Δηλαδή αυτά δεν είναι νούμερα που μπορεί μια κυβέρνηση να τα αγνοεί. Παρ' όλα αυτά τα έχει αγνοήσει. Θεωρεί ότι κάποιοι μικροί νομοί, όπως είναι η Φλόρινα, που είναι και απομακρυσμένοι, δεν θα παίξουν και σημαντικό ρόλο στο γενικό αποτέλεσμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως δεν έχει λάβει καμία μέρημνα για τον κόσμο που χάνει τη δουλειά του. Για, λόγω πολιτιμοποίησης, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον αγροτικό τομέα, για τους ανθρώπους, τους έμεσα πληττόμενους που αγοράσαν μηχανήματα, χρεώθηκαν και τώρα κινδυνεύουν να τους πάρουν και τα σπίτια. Όλα αυτά εμείς τα έχουμε αναδείξει και συνηθίζω να λέω ότι ό,τι σήμερα ως βουλευτής έχω κάνει ως ερώτηση κοινοβουλευτική δήλωση, σημαίνει αύριο είναι δέσμευση με την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση να υλοποιηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή να είστε συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στην Καστοριά και στην Ολυμπία Τεργιορίδου, την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, η οποία μίλησε στο Θόδωρο Καλυπίδη για το τοξικό, για το προεκλογικό κλίμα και για τον δρόμο προς τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Θεωρώ ότι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι αναγκαστικά θα πάμε και σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δεν μπορεί να ακούγεται από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Καθώς μας βάζει σε νέες περιπέτειες. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης τι λέει, ότι αν δεν πάρει την αυτοδυναμία, που τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει, θα οδηγεί τη χώρα σε συνεχείς εκλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Θεωρώ ότι από την πρώτη κάλπη, από την κάλπη της απλής αναλογικής, θα δοθεί μια λύση σταθερότητας, γιατί αυτή θα οδηγήσει στο σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας, που με εμπειρία θα μπορέσει να βγάλει τον τόπο από αυτή τη μεγάλη κρίση. Ο κύριος Μητσοτάκης με τη δήλωση αυτή δείχνει ότι τοποθετεί τον εαυτό του παράγοντας στάθειας για τον τόπο. Να βάλουμε λίγο στην κουβέντα για τους συναδέλφους για να δώσουμε και κάποιες έτσι χρηστικές εμπειρίες και πληροφορίες και με τη δικιά σας την εμπειρία. Για να υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα συνεργαζόμενα κόμματα και όπως λέτε, συστάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, ένα ποσοστό κοντά στο 47%. Είναι έτσι νομίζω, κύριε Τηλογιορίδου, δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, κοντά στο 47%. Δεν κάνετε λάθος, ναι. Κοντά στο 47%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να είναι. Πρέπει να είναι πρώτο κόμμα, το έχει ξεκαθαρίσει αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα δεν συζητάμε. Πού πρέπει να είναι το ποσοστό αυτό για να επιτευχθεί το 47% που περιγράφεται? Πού προσδιορίζεται δηλαδή ότι πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που να αποτελέσει το βασικό κορμό για να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας προοδευτική? Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δώσω ένα ποσοστό. Εκείνο που πράγματι ισχύει είναι ότι για να υπάρξει με την απλή αναλογική σχηματισμός κυβέρνησης, θα πρέπει τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτήν, που η δική μας επιλογή είναι να είναι κόμματα του προοδευτικού δημοκρατικού τόξου, θα πρέπει να έχουν αυτό το ποσοστό. Νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό. Οι πολίτες πλέον έχουν αντιληφθεί την καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί πλέον να τους κοροϊδέψει. Έχει πέσει το προσωπείο της. Όλο το αφήγημα ότι θα στήριζε την μεσαία τάξη, ότι θα έφτιαχνε την οικονομία καλύτερη, φάνηκε ότι είναι ένα αφήγημα χωρίς κανένα αντίκρισμα. Γι' αυτό και όπως έχει πει και ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας, στην κάλπη της 21 Μαΐου οι πολίτες θα επιστρέψουν πίσω το λογαριασμό. Και ο λογαριασμός αυτός θα είναι ικανός ώστε να δημιουργήσει μια προοδευτική κυβέρνηση στην βάση πάντα προγραμματικών συγκλήσεων. Ο κύριος Βαρουφάκης πριν από λίγες ημέρες εδώ σε αυτή την εκπομπή, όταν τον ερώτησα για να υπάρξει συνεργασία με μια προοδευτική κυβέρνηση, μου λέει: λέω να όχι και βάλτε και λαμπάκια να αναβοσβήνουν. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα συνεργαστώ με κανέναν και βέβαια τον κύριο Μητσοτάκη δεν το συζητά, εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και αυτό γιατί δεν υπήρξε προγραμματική σύγκληση πριν από τις εκλογές, δηλαδή πριν από την κάλπη. Κύριε Καρυπίδη, πώς θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η συνεργασία? Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ναι, να φτιάξουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, έτσι, αλλά όχι με πρωθυπουργό, ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα βρεθεί αυτή η λύση τώρα? Καταρχάς να πω ότι τον Πρωθυπουργό τον προκρίνει η λαϊκή ψήφος.
Έχουμε πρόσφατα παραδείγματα στην πολιτική ζωή του τόπου, όπου υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι δεν είχαν την λαϊκή ψήφο και είδαμε πού οδηγηθήκαμε. Όσον αφορά τώρα το πώς θα προκύψει η συνεργασία αυτή με τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη ή του κυρίου Βαρουφάκη, θα σας έλεγα ότι το σκηνικό που θα σχηματιστεί αμέσως μετά τις εκλογές θα είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει ένα λογικό, θα έλεγα, υπόβαθρο όλα τα κόμματα στην προεκλογική περίοδο να έχουν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους για να συγκρατήσουν έναν ικανό αριθμό ψηφοφόρων και να αυξήσουν όσο είναι δυνατόν το ακροατήριό τους. Ανάμεσα όμως στο τι γίνεται κατά την προεκλογική περίοδο και το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, μεσολαβούν οι ίδιες οι εκλογές. Εκείνες είναι λοιπόν οι οποίες θα δείξουν το τι θέλει πραγματικά ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και εκτιμώ ότι το σκηνικό θα είναι τελείως διαφορετικό και ότι τα κόμματα αυτά με βάση και την λαϊκή θέληση δεν θα επιμένουν στην άρνησή τους. Νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι που θα γίνει μετά τις εκλογές. Η πολιτική προστασία αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο των σύγχρονων κοινωνιών με τις μαζικές καταστροφές, τις φυσικές καταστροφές, αλλά και τα ατυχήματα. Μεταξύ αυτών ήταν και το πρόσφατο ατύχημα, το δυστύχημα που συνέβη με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Η ετοιμότητα, η συνεχή άσκηση είναι ενδεχομένως τα όπλα που έχει η σύγχρονη κοινωνία για να αντιμετωπίσει τις όποιες καταστροφές. Όλο ένα και ενισχύονται οι θελοντικές οργανώσεις, αλλά και οι φορείς πολιτικής προστασίας. Ο Διευθυντής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πολιτική προστασία, ο Νίκος Οσιλίδης, μίλησε στην Κατερίνα Μαρκοπούλου. Έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη. Πολιτική προστασία σε πρώτο πλάνο και μάλιστα με πολλές δράσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Στο επίκεντρο η ενημέρωση των μαθητών για έκτακτα περιστατικά και άλλωστε τα τελευταία χρόνια πρέπει να πούμε κύριε Σιλήρη έχουμε πάρα πολλά αλλά και μία αναβάθμιση θα έλεγα της πολιτικής προστασίας. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι γίνεται μία ενημέρωση, ξεκίνησε από τη Φλόρινα, από το Φιλότα και τώρα έγινε και στο τέταρτο ΕΠΑΛ στην Κοζάνη, στο Εσπερινό. Κυρίως για μέτρα αυτοπροστασίας από διάφορα γεγονότα έκτακτα και επικίνδυνα. Παρευρέθησε και η πυροσβεστική, έγινε σε συνεργασία με τον Διευθυντή του 4ου ΕΠΑΛ, τον κύριο Κούτσιανο. Ήταν πάνω από 100 άτομα συμμετείχαν, από μαθητές και καθηγητές. Παρευρισκόμενοι ήταν περισσότερο από 100 άτομα. Είχαμε εισηγητές και συνεργάτες του Αντιπεριφερειάρχη, του κύριο Θωμά Μάνου, πολιτικής προστασίας, από το τμήμα της Κοζάνης, αλλά είχαμε και από εθελοντικές οργανώσεις, όπως είναι η Ραδιοεραστέχνης Δυτικής Μακεδονίας, όπως είναι οι διασώστες, η ομάδα διασωστών της Κοζάνης, και η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, ο κύριος Σκετόπουλος, που είναι πρόεδρος. Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση και προφανώς, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τα σχολεία τα ίδια, πρέπει δηλαδή αυτοί να προκαλέσουν να απευθύνουν πρόσκληση προκειμένου να συμμετέχουν. Θα συνεχίσουμε, ναι, ακριβώς, πρόσκληση σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Εμείς το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Γιατί αυτό γίνεται, δεν είναι απλά μια ενημέρωση. Γίνεται μέσα στο πλαίσιο της πρόληψης και της ετοιμότητας. Μήπως θα πρέπει να γίνει και υποχρεωτικά η ενημέρωση, κύριε Σιλήρη. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πολλά περιστατικά τα τελευταία χρόνια που χρήζουν ενημέρωση των πολιτών, πόσο μάλλον των μαθητών. Ακριβώς. Οπωσδήποτε νομίζω ότι, αλλά πρέπει να προκληθεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από την περιφερειακή διοίκηση. Έχουμε στείλει έγγραφο και σε αυτούς. Το ζήτημα είναι ότι, για να καταλάβετε, να πάρουν κλίμα και οι τηλεθεατές, ότι μία τέτοια εκδήλωση που διήρκησε περίπου 3 ώρες, για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν 100 άτομα, σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη
προς ενημέρωση των μαθητών για τέτοιες συστάσεις. Δηλαδή θέλουν και οι ίδιοι οι μαθητές, βέβαια ήταν ενήλικες τώρα, ναι, γιατί είναι σπερινό, τα ερωτήματα, έτσι, το ποια τα ερωτήματα, κύριε Διευθυντά, που κυρία σας έθεσαν? Από τους μαθητές. Ναι, ήταν, ναι. Επειδή ήταν αρκετά επεξηγηματικές οι εισηγήσεις, ερωτήματα υπήρξαν πιο πολύ τύπου γιατί δεν έχουμε ΜΑΚ στην Κοζάνη, ενώ υπάρχει, που αφορά δηλαδή το Υπουργείο βασικά, έτσι, είναι οι ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Όντως, έχουν δίκιο, θα έπρεπε να είχαμε και μια τέτοια μονάδα εδώ στην Κοζάνη και όπως και θα έπρεπε και να αναβαθμιστεί και ο εξοπλισμός των πυροσβεστικών οχημάτων. Βέβαια, έχουν ένα όχημα ειδικό για το σεισμό. Μας το κάνουν επίδειξη στον αύλιο χώρο οι πυροσβεστικοί. Ήταν και ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο κύριος Μαυροματίδης Κώστας. Νέος είναι στην Κοζάνη, ήρθε από τη Φλόρινα. Ήταν και παλιότερα, νομίζω, ο διοικητής. Ναι, ναι, ήταν και παλιότερα διοικητής. Ναι. Mm-hmm. Και υπήρξε, δηλαδή, οι ερωτήσεις, επίσης έγιναν και ερωτήσεις για το σεισμό κυρίως, αν μπαίνουμε κάτω από το δοκάρι, κάποιος ρώτησε, και πώς λειτουργεί όταν δηλαδή γίνεται ο σεισμός, επειδή πέφτουν οι τηλεπικοινωνίες, τα κινητά τηλέφωνα, και επειδή υπόθη από κάποιον εισηγητή ότι καλό είναι να μην κάνουμε χρήση του κινητού σε εκείνο το διάστημα, αλόγιστη χρήση. Έτσι, ναι, γιατί υπάρχει υπερφόρτωση του δικτύου και τελικά δεν εξυπηρετείται κανένας σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Αλλά σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις δεν έχεις και τη σκέψη και το μυαλό να προλάβεις καταστάσεις και πιθανά η ενημέρωση να προτρέπει όλους μας να είμαστε πιο συγκρατημένοι σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Σιλήρη. Ακριβώς. Και θέλαμε εδώ και τη συμπαράσταση από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Σε τέτοιες στιγμές υπάρχει η εμπειρία της Φλόρινας, η αρνητική εμπειρία, όπου κάποιος είπε ότι σε μέσο μαζικής ενημέρωσης ότι θα ξαναγίνει, ενώ δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, θα ξαναγίνει άλλος μεγάλος σεισμός και βγήκαν όλοι οι κάτοικοι της Φλόρινας, το ξέρουν. Και μετά παιδευόταν η αστυνομία και η πυροσβεστική να τους καθησυχάσει. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Για να σας πω και το τι έγινε χθες στην Καστοριά που έγινε το συλλογικό, το ΣΟΠ πολιτικής προστασίας, συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας μόνο για τους σεισμούς. Αυτό γίνεται γιατί για πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, υπάρχει αντιπυρική περίοδος, παράδειγμα, για το σεισμό δεν έχουμε, έτσι δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί σεισμός και θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον αρμόδιο οργανισμό των ΟΑΣΠ μια φορά το χρόνο ένα τέτοιο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε, να μην πω και σε καθημερινή βάση, σεισμικές δονήσεις σε όλη την χώρα. Θα μου πείτε ότι είναι μικρές σεισμικές δονήσεις, 4-3 ρίχτερ, ωστόσο προκαλούν προβλήματα. Συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις δημιουργούν πρόβλημα στα κτίρια, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε περίπτωση. Ναι, ναι, βεβαίως. Και λέμε, επειδή είναι κάτι απρόσμενο, βέβαια να μην νομίσει ο κόσμος ότι όλα αυτά γίνονται επειδή δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι θα γίνει σεισμός στη Δυτική Μακεδονία. Αλλά αν το ξέραμε αυτό, θα ήμασταν όλοι προετοιμασμένοι. Και να μην ακούμε τις φήμες, γιατί κύριε Σιλήρη, και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε και γνωρίζουμε. Δηλαδή, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και δημιουργεί και αναστάτωση και δημιουργεί και πρόβλημα. Και σε πολλές των περιπτώσεων, γιατί είχαμε και τις τελευταίες μέρες με άλλα συμβάντα. Τέτοιο το φόβο γενικότερα, έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Ναι, βεβαίως, ναι. Όντως. Εν πάση περιπτώσει, να σας συνεχίσω λίγο για το ΣΟΠ χθες στην Καστοριά. Αυτό έγινε για να επικυρωποιηθεί και το σχέδιο Εγκέλαδος 2 από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά πρέπει να γίνει σε όλες τις ενότητες. Δηλαδή, θα συνεχίσουν οι άλλες τρεις ενότητες, και αφού επικυρωποιηθεί Εγκέλαδος 2, είναι σχέδιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας,
αλλά προέρχεται από το σχέδιο ξενοκράτης, έτσι, είναι η επικυρωποίηση του Εγκέλαδο 1. Και αυτό, μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα σοπ, αλλά είπαμε πλέον να απευθυνθούμε και στα ΜΟΜΟΕ, δηλαδή θα γίνει μία σύσκεψη συμπληρωματική με τα ΜΟΜΟΕ της Καστοριάς, προφανώς και το δικό σας το κανάλι, γιατί εκπέμπει στην Καστοριά. Και τα μέσα όλες της Δυτικής Μακεδονίας, εμείς είμαστε στο περιφερειακό κανάλι. Ούτως ώστε να ξέρουμε πώς θα συντονιστούμε σε περίπτωση σεισμού ή και άλλα έντονη πλημμύρα, έντονη βροχόπτωση, να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία ως Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και ως Αντιπεριφέρεια Πολιτικής Προστασίας με τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Και εμείς θα μπορούσαμε ως δημοσιογράφοι και ο Θόδωρος ο Καρυπίδης και εγώ, κύριε Σιλήρη, να μεταφέρουμε και την εμπειρία μας από το σεισμό του 1995, γιατί ζήσαμε τέτοιες καταστάσεις και είχαμε άγνοια κινδύνου, δηλαδή είχαμε 5,6 ρίχτερ και εμείς ήμασταν στο στούντιο νομίζοντας ότι εμείς θα σώσουμε τον κόσμο, να το πω έτσι πολύ απλά. Τα ξέρετε, άλλωστε μαζί τα περάσαμε όλα εκείνα. Και ήταν πρωταρχικό να ενημερώνουμε τους πολίτες, οι οποίοι έψαχναν στην κυριολεξία να δουν τι γίνεται, αν έχουμε κάτι παραπάνω, αν γνωρίζουμε. Άλλωστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε είχαν και διαφορετικό ρόλο. Ήταν μπροστά σε έκτακτες περιπτώσεις και με το χιόνι, με το κλείσιμο του σχολείου, δηλαδή περίμεναν να ακούσουν. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ωστόσο η τηλεόραση έχει πάλι πρωταρχικό ρόλο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ως κτίριο έχετε ένα προνόμιο το φλας, ότι είναι ισόγειο. Είναι ό,τι πρέπει για το σεισμό αυτό. Καλά, μην το λέτε αυτό. Δεν θα το συνιστούσαμε στο εντάξει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει κάτι πλέον, χειροπιαστό θα το πω έτσι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μην τρέχει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Και έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, βέβαια. Βοηθάνε πολύ τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και τα site και ο ηλεκτρονικός και ο τύπος, εκτός από τις τηλεοράσεις. Κύριε Σιλήρη, θα συνεχιστούν βέβαια και οι ενημερωτικές δράσεις προκειμένου ακόμη περισσότεροι μαθητές να μπουν στον κύκλο των συζητήσεων. Ναι. Εμείς θα συνεχιστούν τα σοπ, είπαμε, στους άλλους νομούς, Γρεβενά, Κοζάνη, Φλόρινα που εκκρεμεί και επικυρωποίηση στο σχεδίο Εγκέλαδο 2. Αυτό γίνεται μέσα στην τακτική ενημέρωση και συντονισμό. Έτσι δεν είναι κάτι, το επαναλαμβάνω, που έχουμε κάποια ενημέρωση για σεισμό. Προς Θεού δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά κάθε χρόνο, περίπου τέτοια περίοδο, θα κάνουμε ένα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας με μοναδικό θέμα το σεισμό, υποχρεωτικά πλέον, με προτροπή του αρμοδίου οργανισμού αντισεισμικής προστασίας, ο γνωστός ΟΑΣΠ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιλήρη, κύριε Διευθυντά. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί θέλω να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τον έλεγχο των κτηρίων και ως τεχνικό επιμελητήριο. Άλλωστε, κάνετε πολύ σημαντική δουλειά. Θα τα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Συστήνεται μια επιτροπή τώρα, ας πούμε, το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά ακόμα είναι στα σκαριά. Ναι, όντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Γι' αυτό και το αναφέρω, για να έχουμε κάτι ολοκληρωμένο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην εκπαίδευση και μάλιστα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά κυρίως θα έλεγα αμέσως μετά, στην επόμενη μέρα μετά την εκπαιδευτική διαδικασία. Καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαμε κινητοποιήσεις από σπουδαστές, από φοιτητές των γεωπονικών σχολών όλης της χώρας, με αντικείμενο και αίτημα την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Και μιλούμε για τους σπουδαστές που ουσιαστικά βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο από την διαδικασία των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς έχουν καταργηθεί τα ΤΕΗ και άρα οι σχολές βγάζουν από φύτους πανεπιστημίων. Εν τούτης, υπήρξε ένα πρόβλημα στα επαγγελματικά δικαιώματα και άρα υπήρξε και ένα θέμα στην εγγραφή τους στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα επιμελητήρια. Πάμε να το κουβεντιάσουμε το θέμα, γιατί έχουμε νομίζω θετική εξέλιξη, με την κοσμήτωρα των γεωπονικών επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Μέλφου Κατερίνα. Ήδη τη βλέπουμε. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Νομίζω ας ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Νομίζω ότι έχουμε επίλυση του θέματος και αναγνώριση άρα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Έτσι ακριβώς. Εν τέλει ευωδόθηκε η προσπάθεια των φοιτητών πανελλαδικά με όλες τις κινητοποίησεις που έκαναν και των συναδέλφων στα άλλα τμήματα και είχαμε μια ευτυχή κατάληξη. Χθες όντως ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία διορθωμένη όπως ζητούσαμε και ζητήσαμε και εμείς με ψήφισμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οποία συμπεριελήφθησαν όλα τα τμήματα που ιδρύθηκαν το 2018-19 με τον νόμο 4610, τον ιδρυτικό νόμο επί της ουσίας των τμήματων αυτών και επιπλέον τώρα αναφέρονται ονομαστικά σε αυτό το άρθρο το 126 το οποίο έρχεται να ρυθμίσει το πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων το οποίο κρεμούσε, ήταν στον αέρα όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης ρυθμίζει και τα ζητήματα της, θέτει ένα χρονοδιάγραμμα για την πιστοποίηση. Δηλαδή συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων απαιτείται η γνωμοδότηση από τους σχετικούς αρμόδιους φορείς προκειμένου να δοθεί πιστοποίηση και να ολοκληρωθεί η διαδικασία για ένα τμήμα. Ουσιαστικά καταλαβαίνουμε απλά ελληνικά ποια θα είναι και επίσημα απόφοιτη πανεπιστημίων. Ναι, είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων. Ναι, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική έτσι, τους διάσταση. Έτσι, τα προγράμματα που υλοποιούμε είναι πενταετή προγράμματα, σύγχρονα πενταετή προγράμματα σπουδών, τα οποία τους καθιστούν απόφοιτους πανεπιστημίου. Τώρα ρυθμίστηκαν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Αυτό εκκρεμούσε. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα πλέον να εγγραφούν στο ΙΟΤΕ. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Μέχρι τώρα όλοι οι απόφοιτοι αυτών των τμήματων ήταν στον αέρα. Δεν μπορούσαν να γραφτούν στο ΙΟΤΕ και άρα δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, δεν μπορούσαν να εξασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου. Γι' αυτό άλλωστε και ξεκίνησαν όλες αυτές τις σφοδρές κινητοποίησεις. Και την ίδια στιγμή, επειδή ήταν και πενταετή τα προγράμματα σπουδών, είχαν ουσιαστικά και μπάτζελοτ, είχαν διεθνή αναγνώριση, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν. Να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου ή να γραφούν στο ΓΕΟΤΕ. Έτσι ακριβώς. Το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων διευθετήθηκε μια και διαπαντός. Οπότε τώρα πλέον είμαστε στο ίδιο επίπεδο, αν θέλετε, με τις παλές γεωπονικές σχολές και τα αντίστοιχα τμήματα, τα οποία είχαν αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ήταν τα νέα τμήματα που δεν τα είχαν. Αυτά που ιδρύθηκαν το 2018-19. Αυτά τα πρώην τμήματα ΤΕΗ δηλαδή, για έτσι, να καταλαβαίνω. Τα οποία έτσι ακριβώς κύριε Μαυρίδη, τα οποία πανεπιστημιοποιήθηκαν με τον νόμο 4610 και υλοποιούν νέα προγράμματα σπουδών. Τώρα, έχει ομαλοποιηθεί η διαδικασία της εκπαίδευσης, έχουν σταματήσει όποιες κινητοποίησεις, είναι ικανοποιημένοι οι φοιτητές σας? Ναι, βεβαίως, απολύτως, γιατί όλα τα αιτήματα στην ουσία εκπληρώθηκαν. Δηλαδή, συμπεριελήφθησαν όλα τα τμήματα, το χρονοδιάγραμμα. Έτσι βελτιωμένο, δηλαδή σε 2 μήνες μέσα πρέπει το ΙΟΤΕ να γνωμοδοτήσει. Επομένως, ναι, ναι. Και σταμάτησαν οι καταλήψεις φυσικά. Ο χρόνος των καταλήψεων ενδεχομένως δημιουργεί θέμα στις εξεταστικές ή και στα εξάμηνα ή τέτοιο ζήτημα δεν μπαίνει? Τώρα, στο δικό μας το πανεπιστήμιο, σε κάποια άλλα πανεπιστήμια είχαν μεγαλύτερη διάρκεια. Φαντάζομαι θα διευθετηθεί σε κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Στο δικό μας θα γίνει η αναπλήρωση κάποιων μαθημάτων. 3 μέρες διήρκησε η κατάληψη στη δική μας τη γεωπονική σχολή και θα το διευθετήσουμε εσωτερικά κάνοντας τις αναγκαίες αναπληρώσεις. Δεν επηρεάζει δηλαδή την επιτυχή ολοκλήρωση του εξαμήνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να λέμε και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις, γιατί αυτό πραγματικά είναι ευχάριστη είδηση. Για πόσους φοιτητές αφορά αυτή η τροπολογία, αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση? Αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση αφορά όλους τους αποφύτους αυτών των τμήματων τα τελευταία 2-3 χρόνια και βεβαίως όλους τους νέους φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο του χρόνου, όπως είναι η δική μας, οι οποίοι θα αποφοιτήσουν του χρόνου, τον νωρίτερο του χρόνου τον Ιούνιο. Αφορά όλους αυτούς. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για εκατοντάδες επαγγελματίες πια στον χώρο των γεωπονικών επιστημών. Κυρίως αφορά άμεσα και αυτούς οι οποίοι είναι ήδη απόφοιτοι από αυτά τα τμήματα και οι οποίοι δεν είχαν εδώ και 2-3 χρόνια επαγγελματικά δικαιώματα.
Αντίστοιχα, ενδεχομένως υπάρχουν ζητήματα, τώρα δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά φαντάζομαι στην πανεπιστημιακή κοινότητα γίνεται κουβέντα, σε άλλες σχολές που ήταν σε μεταβατικό στάδιο και από ΤΕΗ έγιναν πανεπιστημιακές. Νομίζω ότι αντίστοιχα ζητήματα αντιμετωπίζει τότε οι σχολές μηχανικών και του Πολυτεχνείου εν γέννη. Αυτές που είχαν σχέση με το φυσικό περιβάλλον, με αποκατάσταση περιβάλλοντος και... Όχι, είναι οι σχολές οι οποίες το επαγγελματικό επενδυτήριο το αντίστοιχο είναι το ΤΕΕ και εκεί θα πρέπει να δουν τα θέματα αυτά και να τα ρυθμίσουν αντίστοιχα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη. Γεια σας. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε στην Πτολεμαϊδα, όπου ο Δήμος εγκατέστησε αυτόματο μηχάνημα, θα μπορούσε να πει κανείς ATM, δεν είναι τέτοιο, αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης, περισυλλογής τηγανέλαιων και ελαιολάδου. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που έρχεται σε συνεργασία με την Διάδημα Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Συλλογής, αφού έχουμε βάλει τα λάδια μέσα κρύα και σουρωμένα για να τα απαλλάξουμε από τυχόν υπολείμματα τροφών. Διδώνουμε λοιπόν πολύ καλά το καπάκι, ερχόμαστε στο μηχάνημα το οποίο έχει δύο πορτάκια. Σηκώνουμε το επάνω πορτάκι, βάζουμε μέσα το μπουκάλι, κλείνουμε το πορτάκι και περιμένουμε. Το ATM αυτόματα θα τραβήξει μέσα το γεμάτο με λάδια μπουκάλι μας, θα το αποθηκεύσει σε μία κάσα κάτω. Και εδώ πέρα θα μας βγάλει το νέο άδειο δοχείο, το οποίο μπορούμε να το πάρουμε στο σπίτι μας για να το ξαναγεμίσουμε για την επόμενη φορά. Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Καστοριά και ουσιαστικά θα δούμε την προαναγγελία για την διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης στην πόλη της Καστοριάς. Μιλάμε για την Γούνα, για ένα προϊόν που πέρασε από συμπληγάδες πέτρες με μεγάλη περιπέτεια. Φαίνεται όμως ότι ελπίζουν πολύ οι γουνοποιοί στην Διεθνή Έκθεση, στους επισκέπτες και σε όλη αυτή τη διαδικασία που προωθεί το εξαιρετικό προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας, όπως είναι αυτό της Γούνας της Καστοριάς αλλά και του Βοΐου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών μίλησε στην Κατερίνα Μαρκοπούλου. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το τι είπε. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσούκα. Πού σας βρίσκουμε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Με πετυχαίνετε στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, στη Μόσχα. Έχετε κάποια έκθεση, κάποια συνεργασία? Ήρθαμε για να τακτοποιήσουμε λίγο τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη δικιά μας την έκθεση, για την έκδοση βίζα των πελατών που θα έρθουν. Να πούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι η Διεθνής Έκθεση Γούνα στην Καστοριά θα πραγματοποιηθεί φέτος 27 μέχρι 29 Απριλίου. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός και πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι είναι η 48η Διεθνή Έκθεση. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι 27 με 29 Απριλίου, όπως πολύ καλά είπατε. Είναι πρώτη φορά που θα το κάνουμε τριήμερο και όχι τετραήμερο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα στοιχεία δηλαδή δείχνουν ότι θα υπάρξει αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα αναλογουμένου των συνθηκών που υπάρχουν. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι. Ικανοποιημένοι από την συμμετοχή των εκθετών πρώτα απ' όλα, που είναι γεμάτο ασφυκτικά. Και νομίζω ο αριθμός των επισκεπτών θα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος. Έχουμε εικόνα για τον αριθμό των εκθετών, κύριε Πρόεδρε? Όχι, κοιτάξτε, για τον αριθμό των εκθετών σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Εμείς έχουμε ναυλώσει ένα αεροπλάνο το οποίο θα έρθει εδώ από τη Μόσχα. Έχουμε ναυλώσει κάποιες θέσεις από την Νότια Κορέα, οι οποίοι θα έρθουν κάποιοι πολύ σοβαροί επιχειρηματίες. Για τους άλλους, βέβαια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι άλλοι θα έρθουν. Κάποιους Αμερικάνους που έχουμε σίγουρα.
Όχι, δεν μας, οι πιο πολλοί δεν μας ειδοποιούν ότι θα έρθουν τελευταία στιγμή. Έρχονται, κάνουν το register όπως ήθιστε και... Α, δηλαδή μπορούν να συμμετέχουν και να έρθουν όπως και εσείς είπατε και, και τελευταία στιγμή δηλαδή. Μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο και έρχονται και εκθέτουν τα προϊόντα τους. Οι πελάτες έρχονται τελευταία στιγμή. Οι πελάτες, ναι. Οι εκθέτες γνωρίζουμε τον συνολικό αριθμό. Οι εκθέτες είναι γύρω στους 80. Και έχουν κλείσει, δηλαδή αυτός θα είναι ο τελικός αριθμός. Πάντα, είναι υπερπλήρες το εκθεσιακό κέντρο, υπερπλήρες. Να δώσουμε λίγο και την εικόνα των προϊόντων που θα εκθέσουν οι επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν στην έκθεση. Εντάξει, τόσο επί του πλείστον είναι γούνινα ενδύματα. Υπάρχουν και κάποια διπλοφόρετα, τα οποία στη μόδα είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τόσο επί του πλείστον είναι γούνινα φορέματα δηλαδή. Θα έχουμε πτήσεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Καστοριάς προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες και να υπάρξουν καλύτερες επαφές και συνεργασία. Απευθείας πτήση Μόσχα-Καστοριά, όχι, καταλαβαίνετε ότι είναι απαγορεύεται λόγω του εμπάργο. Αλλά θα υπάρξει πτήση, με το λόγο είμαστε εδώ πέρα, έχουμε κανονίσει να υπάρξει πτήση κατευθείαν Μόσχα-Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και έχουν τη δυνατότητα να έρθουν Ρώσοι επισκέπτες στην έκθεση. Γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε και εμπάργο, όπως επίσης και δεν είχαμε τη δυνατότητα εξαγωγής γούνας στη Ρωσία λόγω του πολέμου με την Ουκρανία και όλα τα μέτρα που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Ναι, το είδος μας δυστυχώς είναι στις κυρώσεις, είναι στα είδη πολυτελείας, δεν μπορούμε να το εξάγουμε απευθείας. Αλλά τον Ρώσο πολίτη δεν τον απαγορεύει κανένας να έρθει στην Ευρώπη, απλά δεν μπορεί να έρθει απευθείας. Πρέπει να μεσολαβήσει κάποια τρίτη χώρα. Α, και έρχονται μέσω Κωνσταντινούπολης, όπως και πολλά προϊόντα εξάγονται στην Ρωσία μέσω Τουρκίας, μέσω Κωνσταντινούπολης. Που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο έχει επιληθεί το πρόβλημα εξαγωγής γούνας. Εντάξει, όσο μπορεί να επιληθεί... Έχει επιληθεί, ξαναλέω, όσο μπορεί να επιληθεί. Εντάξει, δεν είναι ο τρόπος που θα θέλαμε, που θα επιθυμούσαμε, αλλά εντάξει, είναι μία διέξοδος. Τώρα η κατάσταση εκεί στη Ρωσία πώς είναι, κύριε Πρόεδρε, μιας και είστε στη Μόσχα. Έχουν καταλάβει ότι βρίσκονται σε πόλεμο με την Ουκρανία. Έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος της Ουκρανίας. Εντάξει, εδώ πέρα είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα. Η ζωή είναι κανονικά, δεν γίνεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Οι άνθρωποι πάνε κανονικά στις δουλειές τους. Νομίζω ότι εμείς πληρώσαμε το μάρμαρο και όχι η Ρωσία. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε, εμείς πληρώσαμε το μάρμαρο. Εσείς πληρώσατε το μάρμαρο περισσότερο από όλους, γιατί η αγορά της Ρωσίας ήταν η μεγαλύτερη σε εξαγωγή γούνας. Και εκεί η γούνα πρέπει να πούμε ότι είναι είδος πρώτης ανάγκης λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, κύριε Πρόεδρε. Ναι, σε κάποιες περιοχές της Ρωσίας σίγουρα είναι είδος πρώτης ανάγκης, ναι. Ναι, Σιβηρία, εκεί Νοβοσιμπίρσκ, που έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, μείους 40, είναι είδος πρώτης ανάγκης. Εγώ τώρα δράτω με τις ευκαιρίες, αν και βρίσκεστε στη Ρωσία, η Καστοριά είναι πάντα στη σκέψη σας και στο μυαλό σας και στα σχέδιά σας. Και σύμφωνα με πληροφορίες θα διεκδικήσετε το δημαρχιακό θόκο του Δήμου Καστοριάς στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Ετοιμάζεστε, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι από τη θέση ως Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας έχουμε πετύχει πράγματα τα οποία ίσως κάποιοι να μην τα φανταζότανε. Άλλοι κλάδοι δηλαδή δεν φαντάζονται το τι έχουμε διεκδικήσει και το τι έχουμε κερδίσει. Θα ήθελα να με δοθεί η ευκαιρία να κάνω το ίδιο από τη θέση του Δημάρχου, να προσφέρω στο Δήμο της Καστοριάς, σε όλους τους τομείς, τους επαγγελματικούς τομείς του Δήμου μας, ό,τι έχω προσφέρει και στον κλάδο της γνωπιάς. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στα σχέδιά μου. Θα
θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, ακόμη δεν είναι κάτι το οποίο είναι 100% ότι θα γίνει έτσι. Είναι μέσα στα πλάνα μου, ναι. Το συζητάω με την ομάδα μου. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό. Κύριε Πρόεδρε, να επιστρέψετε με το καλό, να προετοιμάσετε την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε για τα αυτοδιοικητικά σας σχέδια το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στη Ρωσία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Σε αθλητικούς συλλόγους και κοινωνικούς φορείς διανεμήθηκαν απεινωτές από την περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας. Μεταξύ αυτών και ο Όμιλος Αντισφαίρησης της Πτολεμαϊδας. Ο κύριος Τσιάρας, ο πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρησης, ευχαρίστησε την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λέγοντας ότι ο απεινιδωτής είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εξαιρετική περίπτωση που θα χρειαστεί στα γήπεδα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος Αντισφαίρησης και που αποτελούν το αθλητικό κέντρο του τένις στην περιοχή Κουρή της Πτολεμαϊδας. Θέλω να ευχαριστήσω γενικότερα τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και όλους αυτή τη συνέβαλα για να δημιουργηθεί αυτή η προσφορά. Είμαστε ένας αθλητικός σύλλογος με πάρα πολύ μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και πανελλήνιες αλλά και διεθνείς διοργανώσεις. Το όργανο αυτό μας είναι απαραίτητο. Ελπίζουμε να μας είναι αχρίαστο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εργασιακά ζητήματα συντάξεων αλλά και επιδομάτων ήταν το θέμα της παρουσίας του γνωστού εργατολόγου δικηγόρου του Διονύσιου Τεμπονέρα στην εκπομπή C-News με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ο κύριος Τεμπονέρας ανέλησε την προσωπική διαφορά και τα επιδόματα που με απόφαση της κυβέρνησης δίνονται σε όσους έχουν προσωπική διαφορά που κυμαίνονται από 200 μέχρι και 300 ευρώ. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι παλαιοί συνταξιούχοι πριν το 2016, οι οποίοι είτε έλαβαν πάρα πολύ μικρές αυξήσεις, είτε δεν έλαβαν καμία απολύτως αύξηση λόγω της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Τι είναι η προσωπική διαφορά? Είναι το ποσό το οποίο προκύπτει σε κάθε παλαιό συνταξιούχο πριν το 2016, όπως αυτό προκύπτει μετά τον υπανυπολογισμό και την κατανομή της σύνταξης σε εθνική, ανταποδοτική και στο λεγόμενο κουτάκι της προσωπικής διαφοράς. Κυρίως εκείνοι οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά πάνω από 50 ευρώ δεν είδαν αυξήσεις όπως αυτές προσδιορίστηκαν αρχές του χρόνου με βάση τη μεταβολή του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, αυτό το 7,75%, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση, αν και το γνώριζε αυτό, να σπεύσει εκτάκτως να δώσει ένα επίδομα το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι επίδομα το οποίο θα δοθεί εφάπαξη. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι συνταξιούχοι και την επόμενη χρονιά, καθώς αρκετοί από αυτούς δεν θα έχουν απορροφήσει λόγω των αυξήσεων, όποιες και αν είναι αυτές το 2024, την προσωπική διαφορά. Έχουμε διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι θα πάρουν το επίδομα, το οποίο ξεκινάει από τα 200 και φτάνει μέχρι τα 300 ευρώ. Ουσιαστικά έχουμε τρεις κλίμακες, μία των 200, μία των 250 και μία των 300 ευρώ. Όσο πιο μεγάλη και υψηλή προσωπική διαφορά έχει κάποιος και ανάλογα βεβαίως με το ανάλογα ενισχύσεις από προηγούμενα βοηθήματα, όπως ήταν η επιταγή ακρίβειας η οποία δόθηκε τα Χριστούγεννα, τότε εξαρτάται και το επίδομα το οποίο θα λάβει. Έχουμε κάποιες βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι περίπου 120.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν σύνταξη από 800 έως 1.000 ευρώ, οι οποίοι θα πάρουν τα 300 ευρώ. Έχουμε 370.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν σύνταξη μέχρι 800 ευρώ. Είχαν πάρει μεν το βοήθημα των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα, αλλά είχαν προσωπική διαφορά και δεν πήραν κάποια αύξηση, και αυτοί θα πάρουν 300 ευρώ. Έχουμε 70.000 συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν σύνταξη από 1.000 έως 1.100 ευρώ, οι οποίοι θα πάρουν 250 ευρώ. Και έχουμε και 33.000 συνταξιούχους που έχουν σύνταξη από 1.100 έως 1.600 ευρώ σύνταξη και θα πάρουν το επίδομα των 200 ευρώ. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.600 ευρώ, στην περίπτωση αυτή εξαιρούνται του επιδόματος και δεν πρόκειται να έχουν κανένα απολύτως βοήθημα. Άρα, αύριο που θα γίνουν τις σχετικές καταβολές, ξεκινώντας βεβαίως από σήμερα το απόγευμα, δεν θα δουν να αυξάνεται ο τραπεζικός του λογαριασμός. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το επίδομα αυτό είναι ανεκφόρητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με άλλες οφειλές στο δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, πρόκειται για ένα επίδομα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισοσκελίσει τη μεγάλη επιβάρυνση την οποία έχουν συνταξιούχοι λόγω της ακρίβειας. Αρκεί να πούμε ότι ο πληθωρισμός το 2022 έχει κλείσει στο 9,6%. Αυτό σημαίνει περίπου ότι μια σύνταξη των 1.000 ευρώ έχει χάσει περίπου 100 ευρώ το μήνα από το ποσό της σύνταξης, από την αγοραστική της δύναμη ουσιαστικά.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το 250 ή 300 σε κάθε περίπτωση δεν επαρκεί ούτε κατά έναν τέταρτο ουσιαστικά για να καλύψει την απώλεια την οποία έχει ένα συνταξιούχος πριν το 2016 σε ετήσια βάση. Κύριε Τεμπονέρα, επειδή δεν μπορούμε να ζούμε ούτε με επιδόματα ούτε με κουπόνια και αν θέλετε είναι και θέμα αξιοπρέπειας με απλωμένο το χέρι. Έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση στη χώρα μας με τις δυνατότητες που έχουμε για τις συντάξεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε τη 13η σύνταξη που είχε θεσμοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν παραδώσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και τι άλλο πρέπει να γίνει για να μπορούμε πλέον να προγραμματίζουν και οι άνθρωποι μας, όλοι οι άνθρωποι τις ζωές τους και πολύ περισσότεροι συνταξιούχοι μας που να έχουν και την αξιοπρέπειά τους. Ξέρετε, μιλάμε συνταξιούχους, ξέρετε τι τους πονάει. Δεν μπορούν να πάρουν μια σοκολάτα στα εγγόνια τους. Ξέρετε, το ζήτημα που θέτετε είναι το ζήτημα των δαπανών. Με λίγα λόγια, είναι το ερώτημα πού θα βρούμε τα λεφτά προκειμένου να στηρίξουμε τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και να δίνουμε αξιοπρεπείς συντάξεις. Θα σας πω τρία μονάχα νούμερα. 5 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η υπέρβαση του στόχου από έμεσους φόρους, τους άδικους φόρους δηλαδή από ΦΠΑ, μέσα στο 2022 με βάση τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού. Δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες, μεταξύ αυτών και οι συνταξιούχοι, πλήρωσαν 5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον λόγω της ακρίβειας και των αυξημένων τιμών. 1 δισεκατομμύριο ευρώ πλήρωσαν επίσης οι δανειολήπτες στις τράπεζες, όχι γιατί αυτές ρίσκαραν ή προχώρησαν σε αυτό που λένε επιχειρήν, αλλά γιατί πολύ απλά αυξήθηκαν τα επιτόκια κατά πολλές μονάδες τους τελευταίους μήνες και ουσιαστικά επιβαρύνθηκαν και πλήρωσαν πάρα πολλά μεγάλα ποσά στα δάνειά τους. Και το τρίτο νούμερο βεβαίως είναι τα περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν κέρδη οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας, μεταξύ αυτών και η ΔΕΗ, αλλά και οι υπόλοιπες ιδιωτικές εταιρείες πλέον, αλλά βεβαίως και τα διελιστήρια, τα οποία έχουν συγκεντρώσει ένα μεγάλο πλούτο, ο οποίος προέρχεται από τα λαϊκά εισοδήματα. Συνεπώς, θέλω να πω με αυτό, αν όχι το σύνολο, αλλά ένα μικρό κομμάτι από τα χρήματα αυτά μπορούσαν να ανακατασυνθούν προς τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση του συνταξιούχου που έχουν χάσει πάνω από το 40% του εισοδήματός του την τελευταία δεκαετία, τότε θα υπήρχε δημοσιονομικά χώρος και για τη 13η και για τη 14η σύνταξη και για πολύ μεγαλύτερες συντάξεις στο μέλλον. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας εδώ και ένα ζήτημα αναδιανομής. Άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εάν οι Έλληνες πολίτες εμπιστευτούν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είστε και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, να ασκήσει αυτές τις πολιτικές που λέτε. Εμείς έχουμε δώσει ξεκάθαρες δεσμεύσεις. Η πρώτη μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πλήρη 13η σύνταξη για όσους παίρνουν σύνταξη μέχρι 500 ευρώ και κλιμακωτό ποσό από εκεί και πάνω. Έχουμε πει ότι θα δώσουμε πίσω τα αναδρομικά τα οποία στέρισε παρανόμως η κυβέρνηση λόγω των αντισταγματικών περικοπέων σε επικουρικές συντάξεις και δώρα. Έχουμε πει ότι θα αποκαταστήσουμε την αδικία με την προσωπική διαφορά και θα θεσπίσουμε ένα μηχανισμό προκειμένου να αυξήσει να έχουν όχι μόνο οι νέοι συνταξιούχοι, αλλά και οι παλαιοί που δεν είδαν αύξηση όλο το προηγούμενο διάστημα κατά μόνιμο και σταθερό τρόπο. Έχουμε πει ότι θα αυξήσουμε το αφορολόγητο και για τους συνταξιούχους στα 10.000 ευρώ. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε πει γιατί οι συνταξιούχοι δεν έχουν απλά την ιδιότητα του συνταξιούχου, είναι και καταναλωτές, είναι και φορολογούμενοι πολίτες. Θα μειώσουμε τους φόρους σε βασικά είδη κατανάλωσης, το ΦΠΑ δηλαδή, στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στα υπόλοιπα είδη πρώτης ανάγκης, όπως επίσης βεβαίως θα στηρίξουμε και τους μισθούς. Κατώτατος μισθός στα 880 ευρώ, τη μαθηματική αναπροσαρμογή για κατώτατο μισθό και στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα, αιτιολογημένος λόγος απόλυσης, 35 ευρώ, και ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να στηρίξει και τη μισθωτή εργασία, αλλά βεβαίως και τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Επειδή μιλάμε για μείωση φόρων, των έμεσων φόρων ουσιαστικά ως πρώτιστο, αυτό σημαίνει απώλεια εισοδήματος για το κράτος και ταυτόχρονα να δώσουμε και επιπρόσθετα χρήματα σε αυτά που οφείλουμε στους συνταξιούχους. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να το πράξετε άμεσα αυτό? Υπάρχει τεράστιος πλούτος ο οποίος παράγεται στη χώρα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή κατευθύνεται είτε στα χέρια λίγων, γνωστών και κομματικά ημετέρων με ΙΤΑ, είτε σε κάποιους φίλους οι οποίοι αποκαλύπτονται συνεχώς ότι μέσω σκανδάλων, απευθείας αναθέσεων και μιας λαιλάτησης και διασπάθησης του δημοσίου χρήματος ουσιαστικά λαιλατούν το λαϊκό εισόδημα. Υπό την έννοια αυτή υπάρχουν χρήματα τα οποία μπορούν να διατηθούν ανάλογα βέβαια με την πολιτική προτεραιότητα που έχει κάποια κυβέρνηση και που θέλει να κατευθύνει τους πόρους αυτούς. Εμείς λέμε ότι μας απασχολεί η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, μας απασχολούν οι συνταξιούχοι, μας απασχολούν οι εργαζόμενοι και ακριβώς στο σχέδιό μας αυτούς θέλουμε να συμπεριλάβουμε περισσότερο και να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Φλάσσα. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.